Για κίνδυνο ταλαιπωρίας των πολιτών αν δεν αποσταλούν οικιστικές περιοχές από τους Δήμους για τους δασικούς χάρτες, κάνει λόγο σε δελτίο τύπου εκ νέου ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Καματερός. Συγκεκριμένα, ο κ. Καματερός αναφέρει σε επιστολή του στους δημάρχους Αστυπάλειας, Καρπάθου, Κάσου, Κόου, Λιψών, Μεγίστης, Νησίρου, Ρόδου, Τύλου, Χάλκης, ότι πρέπει να ανταποκριθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια των οικισμών και των ΖΟΕ, ώστε να ενημερωθούν ή υπό ανάρτηση δασικοί χάρτες. Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, ο κ. Καματερός επισημαίνει ότι στην από 2/5 του 18 επιστολή παρακαλεί να ανταποκριθούν στις επιστολές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και να στείλουν έως στις 14 Μαΐου, που εκπνέει η υποθεσμία, τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια των οικισμών των ΖΟΕ, ώστε να ενημερωθούν ή υπό ανάρτηση δασικοί χάρτες. Με λύπη, αναφέρει ο κ. Καματερός, είδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απάντηση κάποιων ότι δεν τους αφορούν. Και παρακαλεί, όσο είναι καιρός, να λάβουν υπόψη τους την παραπάνω υποχρέωση, γιατί υπάρχει κίνδυνος ταλαιπωρίας των πολιτών αν στους υποανάρτηση χάρτες υπάρξουν λάθη ή παραλήψεις. Οι πολίτες θα υποστούν έξοδα και ενστάσεις, πολύχρονη ταλαιπωρία, για να αποδείξουν την ορθότητα των ενστάσεών τους και αναστολή κάθε εργασίας και δικαιοπραξίας, ίσως στις πιο υποαφισβήτηση εκτάσεις μέχρι την επικύρωση των χαρτών. Η αποστολή των οικιστικών περιοχών και το ΖΟΕ δεν χρειάζεται για την σύνταξη δασικών χαρτών όπως νομίζουν κάποιοι, ούτε φορά μόνο τα δάση. Οι χάρτες υπάρχουν. Χρειάζεται για να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλήψεις πριν την ανάρτησή τους, για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, επισημαίνει. Στην απάντησή του, το Δήμαρχος Δαβίδ Γερασκλής επισημαίνει ότι υπάρχει ήδη συνεννόηση των υπηρεσιών του Δήμου της ΚΟ και άλλων Δήμων, στους οποίους υπάρχει το ίδιο ζήτημα με το Υπουργείο, και ότι το πρόβλημα θα προκύψει αν περιγραφούν με την λογική του νομοσχεδίου οι αστικές πυκνότητες. Τότε, υποστηρίζει ο κ. Γερασκλής, ότι θα προκύψουν τα προβλήματα για τους πολίτες. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι ο κ. Καματερός, ο βουλευτής, δείχνει μια ιδιαίτερη δραστηριότητα σε ζητήματα τέτοιου τύπου, και νομίζω ότι αυτό και τον τιμά, αλλά και δείχνει και το ενδιαφέρον του για τα κοινά. Αντίστοιχη δραστηριότητα επέδειξε και για το ζήτημα του κτηματολογίου και των της μεταγραφής της πράξης εφαρμογής, με αποτέλεσμα την πρόσφατη σύσκεψη που έγινε εδώ με τους παράγοντες του κτηματολογίου, η οποία πιστεύω και ελπίζω ότι ενδεχομένως να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το σε γενικές γραμμές. Τώρα, για το συγκεκριμένο που λέτε, είναι γεγονός ότι προέκυψε μία πολύ έντονη συζήτηση και διαβούλευση, θα έλεγα, σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει, μάλλον τα ζητούμενα που έχει βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε σχέση με τη δημιουργία των δασικών χαρτών. Ζήτησε λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό, στην λογική της κατάρτισης των δασικών χαρτών από όλους τους Δήμους της χώρας, κάποιες πληροφορίες πολεοδομικού χαρακτήρα που θα μπαίνανε σε μια βάση δεδομένων ηλεκτρονική σε σχέση με διάφορα πράγματα. Πού είναι τα σχέδια πόλης, πού είναι οι οικισμοί, πού είναι οι εκτός σχεδίου περιοχές, αν υπάρχουν πολεοδομικές δεσμεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Στη λογική αυτή μπήκε και κάτι καινούριο που εμάς, και όχι μόνο εμάς, όπως θα σας πω και στη συνέχεια, και πάρα πολλούς άλλους Δήμους παρόμοιους με την ΚΟΛ, λίγο μας δημιούργησε με έναν προβληματισμό. Μπήκε η λεγόμενη έννοια των οικιστικών πυκνώσεων. Όπως στη βάση το νομοσχέδιο, λοιπόν, την έννοια αυτή των οικιστικών πυκνώσεων για την δημιουργία των δασικών χαρτών, λέει ότι η οικιστική πύκνωση θεωρείται μία περιοχή στην οποία, θα σας πω τώρα τα νούμερα, μπορεί να μην είναι ακριβή, αλλά σας το λέω για χάρη παραδείγματος, ότι αν έχουμε σε μέσο όρο 100 τετραγωνικά χτισμένης επιφάνειας σε ένα στρέμμα γης, θεωρείται ότι είναι η οικιστική πύκνωση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς στην ΚΟ, χωρίς να κάνει καμία άλλη αναφορά, ούτε το είδος του κτηρίου, ούτε τη χρήση κτλ., όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην ΚΟ και είναι σε εκτός σχεδίου περιοχές, θεωρούνται με αυτή τη λογική οικιστικές πυκνώσεις. Ψάξαμε λοιπόν και είδαμε ότι δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική και να λειτουργήσουμε ακριβώς με την διαδικασία που ορίζει το νομοσχέδιο και η οδηγία αυτή. Γιατί εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Πρώτον, έχουμε το κτηματολόγιο, και δεύτερον, σε κάθε οικοδομή που ανεγείρεται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι η βεβαίωση της πράξης χαρακτηρισμού από τη δασική υπηρεσία. Άρα λοιπόν, καταλήξαμε και σε συνεννόηση και με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, αλλά και με άλλους Δήμους, όπως το Δήμο της Ρόδου, που είναι ακριβώς το ίδιο με το ίδια δικασία με εμάς, ότι οι οικιστικές πυκνώσεις, αυτή η έννοια των οικιστικών πυκνώσεων, μπήκε στο νομοσχέδιο για περιοχές
οι οποίες έχουν πρόβλημα και είναι η λεγόμενη αυθαίρετη δόμηση μέσα σε δασικές περιοχές, κατά κανόνα στα όρια του Ισαττικής. Ξέρετε, εκεί ο Άγιος Στέφανος, Βαρνάβας, είναι ολόκληροι οικισμοί που έχουν χτιστεί μέσα σε δασικές περιοχές. Και μάλιστα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σε συνεννόηση με τις άλλες υπηρεσίες καταλήξαμε ότι αν εμείς περιγράψουμε και βάλουμε κάποιες οικιστικές περιοχές, οικιστικές πυκνώσεις όπως τις βάζει ο νόμος, ενδεχομένως κατά την δημιουργία των δασικών χαρτών που θα αφορούν την ΚΟ, οι συγκεκριμένες περιοχές να μπλοκαριστούν όσον αφορά τη διαδικασία των εκδόσεων νέων αδειών ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε λοιπόν, και αυτό δεν σας το λέω εγώ, σας το λέω, το έχει κάνει η υπηρεσία, η αρμόδια του Δήμου. Ήδη έχουμε στείλει και έχουμε πάρει και απάντηση ότι όλα τα δεδομένα που στείλαμε είναι εντάξει, και την ίδια διαδικασία κάναμε και για το Δήμο Νησίρου, γιατί ξέρετε, η υπηρεσία δόμησης του Δήμου της ΚΟ είναι και για την Νήσιρο. Ήδη λοιπόν έχουμε την απάντηση ότι τα δεδομένα που στείλαμε είναι εντάξει και έχουν παραλυφθεί. Και βεβαίως, όπως σας είπα και πριν, με μία βέβαια, αν θέλετε, υποσημείωση και μία επιφύλαξη, ότι αυτό το πράγμα δεν έχει κατατεθεί γραπτός από το Υπουργείο, ότι μη στείλετε εσείς δασικές οικιστικές πυκνώσεις. Όμως σας είπα και πριν ότι αυτό το έχει κάνει μία σειρά από δήμους, οι οποίοι έχουν αυτό το συγκεκριμένο καθεστώς. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η ανησυχία και ο προβληματισμός του κυρίου Καματερού είναι χρήσιμος, όμως το ψάξαμε, δεν το λέμε δηλαδή ότι δεν ενδιαφερθήκαμε και δεν το κυνηγάμε ή οτιδήποτε άλλο. Η λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μία σειρά από δήμους, όπως σας είπα, είναι ότι εμείς με το συγκεκριμένο θέμα δεν ασχολούμαστε για τους συγκεκριμένους λόγους, αλλά πολύ περισσότερο εάν υλοποιήσουμε την ξερά και τυπικά την εντολή του Υπουργείου και βάλουμε αυτό που θεωρεί ως οικιστική πύκνωση πάνω στους συγκεκριμένες περιοχές, είμαστε σίγουροι ότι οι συγκεκριμένες περιοχές το επόμενο διάστημα με την κατάκτηση των δασικών χαρτών θα έχουν ζητήματα. Ζητήματα του τύπου που σας είπα και πριν. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δασικοί χάρτες γίνονται για να προστατεύσουν το δάσος και το περιβάλλον και σε μία σειρά από περιοχές που είχαν αυθαίρετη δόμηση μέσα σε δασικές περιοχές και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, δεν έχουμε. Μπορεί να έχουμε μεμονωμένα. Να είναι μία ή δύο, δεν μπορώ να σας πω τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι για να βγει άδεια δόμηση στην ΚΟ, στην εκτός σχεδίου περιοχή, χρειάζεται η πράξη χαρακτηρισμού της δασικής υπηρεσίας. Ναι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού, δεν παίρνει ζήτημα όπως τις περιοχές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το έχουμε καλύψει το ζήτημα. Βεβαίως είμαστε σε συνεχή. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν θα επηρεάσει το χαρακτηρισμό των δασικών περιοχών στα νησιά, στην ΚΟ, στη Ρόδο κλπ. Να σας πω, εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα που είναι το χτηματολόγιο. Το χτηματολόγιο με τις αρχικές εγγραφές, όταν καταρτίστηκε από τους Ιταλούς, είχε και την χρήση, μάλλον τον χαρακτηρισμό του εδάφους. Πέρα όμως από εκεί, εκτός από αυτό, αναπτύχθηκαν τα δάση, ακριβώς. Η λογική της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού βασίζεται πλέον όχι μόνο στον χαρακτηρισμό των παλιών του χτηματολογίου, αλλά και σε φωτοερμηνεία ορθοφωτοχαρτών της δεκαετίας του 1960. Δηλαδή, αν το 1960 υπήρχε δάσος και βλάστηση που θεωρείται δασική, είναι δεδομένο ότι και το χτηματολόγιο να μην λέει ότι ήταν δάσος τότε, αλλά ήταν το 1960, η πράξη χαρακτηρισμού βγαίνει, μιλάει για δάσος και αναδασωτέα περιοχή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στην περιοχή μας που υπάρχει το χτηματολόγιο και η διαδικασία είναι αυτή, όπως σας είπα, βεβαίως εξασφαλίζεται κατά το μέγιστο βαθμό η ύπαρξη των δασών και η συνέχιση βεβαίως με την υφιστάμενη νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία, η λογική της ανέγερσης οικοδομών στις εκτός σχεδίου περιοχές. Τι απαντάτε σε αυτό που υποστηρίζει ο κ. Καματερός, ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να βρεθούν προεκπλήξεως, να έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετα μια περιοχή δασική ενώ έχουν ιδιοκτησιακή και μπορούν να χτίσουν ενώ δεν είναι. Κοιτάξτε, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά. Δεν... Εσείς σωστά το αντιλαμβάνεστε και θα έλεγα ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση από τον κύριο Καματερό σε αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται εκείνος, γιατί εμείς. Όπως σας είπα και πριν, και αυτά δεν είναι δική μου άποψη, δεν είναι προσωπική άποψη, δεν είναι πολιτική άποψη, είναι άποψη υπηρεσιακή. Είναι των υπηρεσιακών παραγόντων της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου της ΚΟ. Εμείς θεωρούμε το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή ότι εκεί που θα περιγράψουμε οικιστικές πυκνώσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο και την ερμηνεία που κάνουν οι υπηρεσίες, θα έχουμε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση σας είπα ότι το πολεοδομικό καθεστώς, το χωροταξικό καθεστώς στο νησί της ΚΟ είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που είναι
πολεοδομημένες. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που είναι σε εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που βρίσκονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου εκτός σχεδίου, αλλά σε ζώνες οικιστικού ελέγχου τόσο στη δημοτική ενότητα της Κόσο και στη δημοτική ενότητα Ρακλειδών. Και γίνανε και στο Δήμο Ρακλειδών, υπάρχει και στην Καρδάμενα και στην Κέφαλο. Υπάρχουν λοιπόν ζώνες οικιστικού ελέγχου με συγκεκριμένες χρήσεις, προβλέψεις κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρα. Το θέμα, σας λέω, η άποψη της δικής μας της υπηρεσίας είναι ότι και όχι μόνο της δικής μας, σας είπα και των άλλων δήμων που έχουμε έρθει σε επαφή, είναι ότι αν εμείς περιγράψουμε με αυτή τη λογική οικιστικές πυκνώσεις, είναι τότε που θα έχουμε το πρόβλημα και όχι στην ανάποδη περίπτωση.